γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την υπόθεση. Ναι, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορία στο Αντένα είναι τρεις οι σεκιουριτάδες οι οποίοι έχουν δει τον τρομοκράτη. Πώς ακριβώς συνέβη αυτό? Είναι δύο οι σεκιουριτάδες από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένας σεκιουριτάς από το υποκατάστημα, το πολυκατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Πανεπιστημίου, οι οποίοι είδαν το αυτοκίνητο αυτό βόμβα να σταθμεύει στην οδό Αμερικής 4 έξω από τα γραφεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Και είδαν ένα άτομο το οποίο κατέβηκε από αυτό και αντιφόρησε προς τα πάνω προς την Ακαδημία, όπου εκεί, όπως είπαν, τον περίμενε συνεργός του με μοτοσυκλέτα και έφυγε. Έχει ενδιαφέρον, καθώς από τις περιγραφές αυτές οι αστυνομικοί θα επιχειρήσουν να σκεγγραφήσουν, βέβαια θεωρούμε εκ προημίου δεδομένων, δεν υπάρχει καμία τέτοια σχετική πληροφορία, ότι είτε θα ήταν μεταφυασμένοι. Και γύρω-γύρω υπάρχουν και πάρα πολλές κάμερες, κακά τα ψέματα. Σε κάθε σημείο. Γύρω-γύρω. Έχει πάρα πολλές κάμερες. Γιώργο Καρεμβάς, για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε, επιστρέφουμε εδώ και λίγο πριν δώσω το λόγο στον κύριο